Κυρία Ταβουλάρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Σήμερα γίνεται συζήτηση στη Βουλή για τον εκλογικό νόμο, αλλά αυτό το οποίο καίει πολλούς και ακούμε πολλά είναι το ασφαλιστικό, το νέο ασφαλιστικό σύστημα. Λένε ότι θα δοθούν χρήματα πίσω στους συνταξιούχους. Λέγανε πριν λίγες ημέρες για 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους. Τώρα έπεσε το ποσοστό αυτό πάρα πολύ, δηλαδή ο αριθμός μίκρινε, μιλάει για 250.000. Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε πώς είναι δυνατόν να βγει το ασφαλιστικό μπροστά, δηλαδή να σωθεί το ασφαλιστικό σύστημα, γιατί ακούσαμε επίσης ότι έχει διάρκεια ζωής 70 ετών, ενώ μας λέγανε ότι δεν υπάρχει επόμενη μέρα για το ασφαλιστικό. Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση προσπαθεί με ψέματα να στρογγυλέψει τις πολύ οξύες γωνίες και να πει, για να πείσει και τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους ότι ο νέος ασφαλιστικός νόμος που έχει στα σκαριά θα φέρει βελτιώσεις για τους ίδιους. Αυτό το πράγμα βεβαίως εντάξει, θα δούμε και όταν θα έρθει το νομοσχέδιο τι θα ναι, περιέχει. Αυτό ήθελα να πω, κύριε Ταβουλάρη, προς το παρόν. Και αυτό βεβαίως θα το δούμε και στις λεπτομέρειές του και θα μπορούμε να απαντήσουμε τότε ναι. Και πάρα πολύ συγκεκριμένα. Να πούμε, κύριε Ταβουλάρη, ναι. Μισό λεπτό. Να πούμε στους ακροατές μας ακούν ότι προς το παρόν αυτό το στοιχείο που έχουμε στα χέρια μας είναι η ανακοινώση που έχει κάνει ο αρμόδιος υπουργός. Το νέο νομοσχέδιο θα δοθεί σε διαβούλευση και θα αναρτηθεί. Προκειμένου να το μελετήσετε κι εσείς και όλοι εκείνοι οι οποίοι ενδιαφέρονται, και μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου θα έρθει στη Βουλή για ψήφιση. Οπότε συνεχίστε για να ξέρει και ο κόσμος γιατί πράγμα μιλάμε. Έτσι είναι όπως το λέτε, και αυτό θα έλεγα και εγώ, ότι και εμείς ως πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, αλλά και τα σωματεία, οι ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα των εργαζόμενων, έχουμε τοποθετηθεί με βάση αυτά που εν πάση περιπτώσει στο δημόσιο διάλογο λέγονται. Σωστά, και από σωστά. Κυβερνητικά χείλη. Αυτό λοιπόν που βγαίνει και για τους ασφαλισμένους και για τους συνταξιούχους είναι ότι το νέο ασφαλιστικό που θα φέρει η Νέα Δημοκρατία δεν θα περιέχει, όχι μόνο δεν θα περιέχει βελτίωση, αλλά θα χειροτερέψει πολύ τα πράγματα. Καταρχήν, ο προηγούμενος νόμος Κατρούγκαλου δεν καταργείται, στη βάση του μένει και λειτουργεί. Είναι άλλο πράγμα το πώς θα γίνει ο επανυπολογισμός, που και βάσει αυτού δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στους συνταξιούχους. Η αύξηση που λένε για τους συνταξιούχους, ξέρετε ποια είναι? Είναι η λιγότερη μείωση στην ουσία. Δηλαδή στη βάση της προσωπικής διαφοράς. Δηλαδή αν ήταν να αφαιρέσει τα 200 ευρώ παραδείγματος χάρη που προέβλεπε ο υπολογισμός βάσει του νόμου Κατρούγκαλου, θα μειώσει τα 130, οπότε σου λέει έχεις 70 ευρώ αύξηση. Αλλά αυτά τα πράγματα... Συγγνώμη, η αύξηση θα είναι επί των μειώσεων δηλαδή. Μα αυτό ακριβώς το πράγμα είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή κάτι που ο ίδιος ο συνταξιούχος δεν το βλέπει και ούτε πρόκειται να το δει, και σου λέει ότι αντί να σου κόψω τα 200 ευρώ για παράδειγμα, θα σου κόψω τα 130 ή τα 150. Άρα έχεις 50 ευρώ αύξηση. Αν αυτό δεν είναι κοροϊδία και τεράστιο ψέμα, τι άλλο μπορεί να είναι? Εξάλλου δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ μιλάμε για τη 13η και τη 14η σύνταξη που έχουν εξαφανιστεί. Εδώ μιλάμε για ποσοστά αναπλήρωσης που από 80% που ήταν έχουν φτάσει στο 40%. Εδώ μιλάμε για υπολογισμό συντάξεων στη βάση όλου του εργάσιμου βίου. Και τώρα μάλιστα μιλώντας όχι μόνο για τους συνταξιούχους αλλά και για τους εργαζόμενους τους ενεργούς σήμερα, με τις εργασιακές σχέσεις και τις συμβάσεις που υπάρχουν, καταλαβαίνετε για πόση μείωση δικαιωμάτων έχουμε, γιατί και χαμηλότερη είναι η μισθή και εν πάση περιπτώσει και ο εργασιακός βίος δεν είναι σταθερός των ανθρώπων σήμερα. Οπότε κανένας δεν μπορεί να συμπληρώσει τα 40 χρόνια δουλειάς. Εκείνο που ξέρουμε, κυρία Ταβουλάρη, είναι ότι ο συντελεστής ανταποδοτικής σύνταξης θα αυξηθεί γύρω στο 50%. Αυτό σημαίνει ότι εκείνοι οι οποίοι θα συμπληρώσουν 30 χρόνια δουλειάς και πλέον, ή και φτάσουν στα 40, θα έχουν μια καλύτερη σύνταξη από τους υπόλοιπους. Το θέμα είναι στο ερώτημα. Ναι. Συγγνώμη, ναι. Να ολοκληρώσω. Ναι, βεβαίως, ναι. Το ερώτημα είναι στην εποχή τη δική μας και κυρίως των παιδιών που ακολουθούν μετά από εμάς. Ποιος θα προλάβει να κάνει αυτά τα χρόνια συντάξιμα? Αυτό,
αυτό ακριβώς σας έλεγα πριν. Δηλαδή και τα 40 χρόνια της πλήρους σύνταξης, αλλά και τα 30 ή τα 33 ή όσα είναι, με τις νέες εργασιακές σχέσεις που έχουν διαμορφωθεί και που έχουν ευθύνες διαχρονικές όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει, δεν μπορούν να τα διασφαλίσουν. Ναι, γιατί όταν τους κολλάνε ένα ένσημο τη βδομάδα ή ένα ένσημο το μήνα ή ένα ένσημο στα καμένα. Υπάρχουν εργασιακές σχέσεις τέτοιες, οι οποίες όμως είναι νόμιμες εργασιακές σχέσεις. Ο εργοδότης δεν έχει κανένα ζήτημα αν θα έχει εργολαβικό εργαζόμενο που θα τον σταματάει κάθε ένα μήνα, κάθε δύο μήνες, θα του ξανανεώνει ή όχι τη σύμβαση, ή αν χρησιμοποιεί όλες αυτές τις μορφές των εργασιακών σχέσεων που πραγματικά δεν θεμελιώνουν κανένα δικαίωμα για τους εργαζόμενους. Και βεβαίως το να συζητείτε τώρα και η αυστηρή, να το πούμε έτσι, ανταποδοτικότητα στη βάση της εγγυημένης σύνταξης που είναι ένα φιλοδόρημα και θα την εγγυάται το κράτος και όλα τα υπόλοιπα θα έχουν να κάνουν με το τι θα πληρώνει ο εργαζόμενος ως επένδυση, και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση για την κοινωνική ασφάλιση, να μην ξεχνάμε ότι είναι κατάκτηση των εργαζόμενων. Κυρία Ταβουλάρη, γιατί με συγχωρείτε, έχουμε μόνο 3 λεπτά μέχρι τους τίτλους επικαιρότητας. Ένα τελευταίο ερώτημα. Συνεχώς αυξάνονται τα όρια ηλικίας. Μας λένε ότι μετά από τα 40 χρόνια εργασίας θα παίρνουμε τόσα χρήματα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο σε διάφορους οργανισμούς, είτε τράπεζες, είτε ΔΕΗ, ακούγεται και για την ΕΡΤ, λένε για εθελούσια έξοδο? Μα κοιτάξτε να δείτε, οι αναδιαρθρώσεις συνεχίζονται και οι εθελούσιες έξοδοι είναι ένας τρόπος για να μπορούν να φύγουν εργαζόμενοι που πλέον περισσεύουν και που δεν χρειάζονται πια στα σχέδια κερδοφορίας και αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων συνολικά, όποιες και αν είναι αυτές. Επομένως εργαζόμενοι θα φεύγουν, το πράγμα δεν αλλάζει. Και ταυτόχρονα θα σου λένε ότι πρέπει να έχεις και περισσότερα χρόνια δουλειάς. Και κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και μιλάμε για ένα δικαίωμα κατακτημένο που όχι μόνο πρέπει να κρατηθεί ως κοινωνική ασφάλιση, όχι μόνο πρέπει να μειωθούν τα όρια συνταξιοδότησης, όχι μόνο πρέπει να επανέλθουν οι απώλειες, οι εργαζόμενοι πρέπει να παλέψουν με βάση τις ανάγκες του σήμερα και να προσπαθήσουν να βάλουν τα μεγαλύτερα εμπόδια που μπορούν στην υλοποίηση αυτών των σχεδίων, όπου και αν βρίσκονται, σε όποιο χώρο ή κλάδο και αν ανήκουν. Επίσης θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και τους νέους τρόπους που θα μπορεί κάποιος, κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, να αγοράζουν τα ένσημά τους κάθε χρόνο. Έτσι είναι και αυτό ένα θέμα. Γιατί δίνονται 6 κατηγορίες με τη μικρότερη, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 220 ευρώ. Μα εδώ τώρα, αν πάμε και σε αυτή την κατηγορία και των απασχολούμενων ανθρώπων ή των μικρών επαγγελματιών, εκεί καταλαβαίνουμε και πόσο τι έχει να γίνει όταν είναι άνθρωποι που δεν βγαίνουν, δηλαδή ουσιαστικά δεν βγαίνουν τα μαγαζιά τους, και τι θα τους λένε να πληρώνουν, και βέβαια με βάση αυτό που πληρώνουν τι θα παίρνουν. Γιατί κοιτάξτε, και η χαμηλότερη κατηγορία που λένε θα σημαίνει και χαμηλότερες παροχές και στον εργάσιμο βίο αλλά και συντάξιμες στο μέλλον. Ωραία. Οπότε, κυρία Ταβουλάρη, θα περιμένουμε να δούμε το σχέδιο, γιατί υπάρχουν και οι 650.000 αγρότες που περιμένουν να δουν και εκείνοι τι θα πληρώσουν. Εμείς ήδη έχουμε καλέσει πάντως και έχουμε αποφασίσει ήδη πολλά σωματεία και ομοσπονδίες, ναι, και εργατικά κέντρα σε απεργιακή κινητοποίηση. Όταν θα έρθει αυτό το νομοσχέδιο, θα είναι καρμαλιόλα, πέρα από τα επιμέρους ζητήματα και τις λεπτομέρειες που βεβαίως και θα τις δούμε όταν έρθει. Μας. Κύριε Ταβουλάρη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Το ασφαλιστικό δεν κλείνει ποτέ εδώ και δεκαετίες. Την καλησπέρα μας. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.